Καλώ ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου. Συναντιόμαστε σήμερα λίγε μόλι εβδομάδε μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σα. Ακολουθώντα με συνέπεια αυτά τα οποία είχα πει το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι δηλαδή η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση, δεύτερο βαθμού εν προκειμένου, έχουν μία υποχρέωση και μόνο, χωρί δογματισμού, χωρί κομματικού χρωματισμού την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μας για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας και την επιδίωξη μιας ποιοτικής, περιφερειακής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτικών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και την δημιουργία μιας διακριτής αναπτυξιακής στρατηγικής και ταυτότητα για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Επίση, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων από μείζονε εξωγενεί κρίσει, όπω η κλιματική αλλαγή ή το προσφυγικό ζήτημα, και βέβαια, την αποκέντρωση, που αποτελεί μια βασική συνθήκη ισόρροπης ανάπτυξη και ευημερία κάθε πολίτη, ακόμα και αν ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο τη πατρίδα μα το έχουμε πει πολλές φορές, το ασπάζεστε κι εσείς, δεν υπάρχουν Έλληνες διαφορετικών ταχυτήτων. Και αυτό αφορά τις ανισότητες και εντός των ιδίων των περιφερειών. Και για πρώτη φορά πέρυσι θυμάστε ότι επιχειρήσαμε σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τις προηγούμενες περιφερειακές διοικησει. πολλές από αυτές βρίσκονται και σήμερα εδώ στο τραπέζι, Επιχειρήσαμε μία αναλυτική αποτύπωση όλων των έργων και των συνεκτικών δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε 12 περιφέρειες, γιατί είναι μία ξεχωριστή κατηγορία, από όλους τους αρμόδιους φορείς. Και πρόθεσή μας ήταν να αναδείξουμε τις προτερότητες, την ανάγκη ορθολογικής κατανομής πόρων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και εκείνα τα πεδία τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη στήριξη Μεγαλύτερη ενίσχυση και κοινό σχεδιασμό. Και αξιοποιώντα αυτό το εμπεδομένο πια θα έλεγα, πλαίσιο συνεργασία τη κυβέρνηση με τι περιφέρειες και υπό τον συντονισμό ε, της Προεδρία ε, της κυβέρνηση ε, του Υπουργού του κ. Σκέρτσου, δημιουργείται ένα συνεχτικό πλέγμα ε, έργων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδίων, κάτι στο οποίο συμβάλλετε και εσείς ήδη. Και ταυτόχρονα ενδυναμώνουμε και πυκνώνουμε την μεταξύ μας συνεργασία με την βοήθεια ενός σταθερού μηχανισμού παρακολούθησης των περιφερειακών σχεδίων, αλλά και της εξέλιξης όλων των έργων που υπάγονται υπό την εποπτεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης και αυτό πάντα σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και θα έλεγα ειδικά τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών. Και ο στόχος μας μέσω των περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων είναι, όπως είπα και πριν, η διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής περιφερειακής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης. ενός εθνικού παραγωγικού μοντέλου που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητά του απέναντι σε τρέχουσες αλλά και απέναντι σε διαβλεπόμενες προκλήσεις και κρίσεις. Μπορούμε να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας σε ειδικότερα πεδία όπως η ορεινότητα, όπως η νησιωτικότητα αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση, η πολιτική προστασία, οι επενδυτικές ευκαιρίες η επιστροφή των νέων, η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών, αλλά η ενδυνάμωση των περιφερειών αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους. Θέλω να πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω στην κατεύθυνση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, αλλά και της ενημέρωσης κάθε πολίτη. Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες μια ανοιχτή, μια δημόσια Πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπου θα παρέχεται μια πολύ πιο λεπτομερή ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε δήμο τη χώρα. Και η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι αναλυτική, να έχει στοιχεία χρηματοδότηση, πρόδοιλοποίηση για σκοπού και ευρύτερη ενημέρωση αλλά και για σκοπού δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων. Όταν θυμάστε, όταν πήγα σε όλε τι περιφέρειε και παρουσιάσαμε τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, αυτό ακριβώ ήταν ο σκοπό. Να δεσμευτούμε από κοινού σε ένα αναλυτικό σχέδιο με συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν συγκεκριμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο φορέα υλοποίηση. ώστε όλοι να γνωρίζουμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μπορούμε να κάνουμε και μια λογική κατανομή εργασία μεταξύ μα ξέρετε καλά ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια από από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία από τα ταμεία μία συνοχής από το Ταμείο μίο ανάκαμψης από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης παραπάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη και νομίζω ότι είναι κοινή μα πρόκληση να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον πιο επώφελη τρόπο. Ξέρω, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι αυτό που σας απασχολεί είναι η αύξηση των πόρων που μπορείτε να αξιοποιήσετε και αναφέρομαι και ειδικά σε αυτούς που εκλεγήκατε πρώτη φορά και καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη να ξεκινήσει κάποιος με καλό ρυθμό και καλή δυναμική τη νέα σας θητεία. Για όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί να τα δούμε σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Νομίζω ότι και η εκπροσώπηση της κυβέρνησης, η εκτεταμένη εκπροσώπηση στη σημερινή συνάντηση αποδεικνύει την δέσμευσή μας για μια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιδιώξουμε υψηλού ρυθμούς απορρόφησης και υλοποίηση προκειμένου να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Αλλά νομίζω ότι η χαμένη δεν πρέπει να πάει και αυτή η ευκαιρία για πρώτη φορά να διαμορφώσουμε στη χώρα μια συνεκτική περιφερειακή πολιτική, να τη χρηματοδοτήσουμε με ορθολογικό τρόπο, για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση στους και επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από, από κοινού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ξέρετε πολύ καλά ότι. Σε δεν χρειάζεται να το πω ότι και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για, για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το, το επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας. Είχαμε θέσει και κάποιους στόχους την προηγούμενη φορά, αλλά πιστεύω ότι δύο φορές το χρόνο πρέπει να βρισκόμαστε μαζί. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για να μπορούμε μια φορά το εξάμεινο να αξιολογούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει αλλά να μπορώ να ακούω κι εγώ ειδικά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι με καλή διάθεση νομίζω ότι εξάλλου το έχουμε αποδείξει και στην προηγούμενη θητεία μας ότι αντίπαλοι είναι τα προβλήματα και ότι πρώτα και πάνω απ' όλα προέχει η καλή συνεργασία μεταξύ μας και το ίδιο θα κάνουμε, αγαπητέ μου πρόεδρε, και τώρα. Οπότε, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ε, την κυβέρνησή σας και σας προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πιστεύετε βαθιά στην ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών και συνολικά στην ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι περιφέρειες, ειδικά, είναι ο αναπτυξιακό βραχίωνα του κράτους. Είναι ένα οργανισμός που έχει από τη μια τι αναπτυξιακέ προκλήσει να αντιμετωπίσει και από την άλλη φυσικά τη βελτίωση τη καθημερινότητα και τη ζωή των συμπολιτών μα. Και αποδείξατε τα τελευταία χρόνια ω κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, ότι πράγματι πιστεύετε σε αυτή την ενδυνάμωση. Και οι... τα έργα που έγιναν, η συνεργασία που υπήρξε, αποδεικνύουν ότι αυτή η πίστη σας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια. Σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος, μια νέα περίοδος, κατά την οποία θα πρέπει να πάμε ακόμη παρακάτω, θα πρέπει να πάμε και να εργαστούμε ακόμη περισσότερο, να εμβαθύνουμε κι άλλο αυτή την ουσιαστική συνεργασία. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά τα οποία θέλουμε να επιλύσουμε και τα οποία θα λειτουργήσουν σε όφελος των τοπικών κοινωνιών και για τα οποία είμαι βέβαιο ότι στην κυβέρνηση θα βρούμε όχι απλά συμπαραστάτε αλλά και συμμάχου. Mm. Θέλω να γνωρίζετε ότι και οι 13 Περιφερειάρχες που είμαστε σήμερα εδώ, άλλοι νεοεκλεγέντες, άλλοι επανεκλεγέντες, πιστεύουμε όλοι στο κοινό όραμα να χτίσουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας πάνω στις σωστές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν αφενός στο κράτος να λειτουργεί γρήγορα και ευέλικτα και αποδοτικά και αφετέρου θα βελτιώσει τις συνθήκες όλων των πολιτών σε όλες τις γωνιές της Ελλάδο.